Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το σημερινό βίντεο είναι συγκλονιστικό, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον. Βρίσκομαι σε μια συνθήκη δέους μετά που διάβασα τόσο το email του φίλου όσο και την επιστολή που επισύναψε. Σήμερα θα διαβάσουμε τους προβληματισμούς και την ιστορία ενός άνδρα ετών 55, ο οποίος μεγάλωσε σε μία ομοφοβική κοινωνία όπως την κοινωνία της ελληνικής επαρχίας, γνωρίζοντας και βιώνοντας το γεγονός πως ήταν και συνεχίζει να είναι φυσικά ο ίδιος γκέι ή ομοφιλόφιλος. Το email που μου έγραψε έχει κάποιες επεξηγήσεις οι οποίες έχουν σχέση με μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Οπότε το διαβάζω και θα καταλάβετε στη συνέχεια. Θέκλα, καλημέρα. Ελπίζω να είσαι καλά. Καλά είμαι. Και σε ευχαριστώ. Ελπίζω και εύχομαι όλοι να είμαστε καλά. Πάω κατευθείαν στο ψητό. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που πάνε κατευθείαν στο ψητό χωρίς πολλές σάλτσες. Η αμηχανία και ο δισταγμός μου να μοιραστώ ως μειονοτικός, ως γκέι, τις εμπειρίες μου σε μια ομάδα ανθρώπων ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ανήκει στην πλειονότητα το straight, είναι γιατί σκέφτομαι. Είχαμε συζητήσει το γεγονός ότι δυσκολεύεται να μιλήσει για την προσωπική του ζωή, δυσκολεύεται να μιλήσει για τα δικά του, είτε σε μια νέα ομάδα ανθρώπων που μπορεί να βρεθεί, είτε σε μια ομάδα που ήδη βρίσκεται, όπως για παράδειγμα μια ομάδα συναδέλφων σε ένα γραφείο που εργάζονται, είτε σε έναν καινούριο άνθρωπο που γνωρίζει, είτε σε έναν άνθρωπο που ήδη γνωρίζει και ο οποίος δεν γνωρίζει την ομοφιλοφιλία του. Λέει πως νιώθει αμηχανία και δισταγμό να μοιραστεί τις εμπειρίες του επειδή σκέφτεται. Ένα. Οι δικές μου εμπειρίες είναι κατώτερες, λιγότερο ουσιαστικές και σοβαρές. Βάζει και ερωτηματικό δίπλα από το σοβαρές, από τις εμπειρίες της πλειονότητας. Έτσι εκπαιδεύτηκα από την κουλτούρα της ετεροκανονικότητας. Όταν λέει εδώ κουλτούρα της ετεροκανονικότητας, εννοεί τη δημοφιλή άποψη πως όλοι θα έπρεπε να λειτουργούν και να σκέφτονται με βάση τους ετεροφιλόφιλους ανθρώπους, που είναι φυσικά η πλειονότητα στην κοινωνία ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ετεροφιλόφιλοι. Δεν είναι το 100% του πληθυσμού ετεροφιλόφιλοι, αλλά η ετεροκανονικότητα λέει πρέπει όλοι να λειτουργούμε ως αν τους ετεροφιλόφιλους. Δεύτερος λόγος για τον οποίο έχω αμηχανία και δισταγμό να μοιραστώ τις εμπειρίες μου, ποιον ενδιαφέρει και γιατί να ενδιαφέρει έναν straight η ψυχοσύνθεση και τα βάσανα, τα σκοτάδια ενός γκέι. Τρίτος λόγος, φοβάμαι ότι θα χαρακτηριστώ εγωπαθής, ότι ψάχνω ακροατήριο και επιβεβαίωση, ότι θα μεταφέρω τη μιζέρια μου. Μπορεί να φέρω σε αμηχανία και πιθανόν να ενοχοποιήσω την πλειονότητα και έτσι ίσως εγείρω την απαξίωση και την επίκριση εναντίον μου, τη γνωστή στερεοτυπική στην οποία έχω ηθιστεί και με υποτιμήσουν πάλι. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ socially conditioned, η κοινωνία τον έχει επηρεάσει τόσο πολύ, ούτως ώστε ο ίδιος αυτολογοκρίνεται προκειμένου να μην συνδέεται ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους που να μην είναι γκέι, αν και νομίζω ότι και με τους γκέι ανθρώπους είναι δύσκολο να συνδεθεί ουσιαστικά κάποιος ο οποίος μαστίζεται από τόση πολύ ενοχοποίηση και αυτοαπαξίωση και εσωτερικευμένη ομοφοβία στην ουσία. Η ομοφοβία είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιος θεωρεί ότι είναι κακό πράγμα η ομοφιλοφιλία και ότι είναι κακό κάποιος να είναι ομοφιλόφιλος. Και όταν μιλάμε για εσωτερικευμένη ομοφοβία, μιλάμε για ομοφιλόφιλους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι η ομοφιλοφιλία τους δεν είναι κάτι καλό. Θεωρούν ή νιώθουν πως δεν είναι κάτι καλό, σαφέστατα επηρεασμένοι από μια κοινωνία στην οποία επικρατεί η ομοφοβία.
είτε μας αρέσει είτε όχι, στην ελληνική κοινωνία και στην επαρχία η ομοφοβία επικρατεί. Υπάρχουν εξαιρέσεις ανθρώπων, φωτεινές εξαιρέσεις ή πολύχρωμες εξαιρέσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν διαπνέονται από ομοφοβία. Η πλειονότητα όμως του γενικού πληθυσμού έχει ομοφοβικό σκεπτικό. Ο μόνος λόγος που αποφάσισα να σου γράψω και να στείλω κάτι, εκτός από ό,τι σου το ζήτησα δηλαδή, είναι ότι, όπως συχνά επαναλαμβάνεις, η ενσυναίσθηση αποτελεί ένα από τα ζητούμενα μιας ψυχοεκπαιδευτικής κοινότητας όταν τα μέλη της θέλουν να την καλλιεργήσουν. Ποια είναι όμως η απάντηση στο ερώτημα «Γιατί να μπω στα παπούτσια ενός άλλου, ενός γκέι, να το γνωρίσω καλύτερα?» Ενώ μου γράφεις, φίλε μου, εσύ ο ίδιος αμφισβητείς το «γιατί μου γράφεις» και χρειάζεται να εξηγήσεις «γιατί μου γράφεις». Μόνο και μόνο το γεγονός ότι σου είπα «γράψε μου την εμπειρία σου να την μοιραστούμε στο κανάλι», όταν μου μίλησες σε προσωπικό επίπεδο για τους δισταγμούς σου, ήταν αρκετό. Όμως εσύ χρειάζεσαι να εξηγήσεις και στους ακροατές αλλά και στον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί να μπω στα παπούτσια ενός άλλου, ενός γκέι, να το γνωρίσω καλύτερα. Τέτοιος δεν είναι και ο αγώνας της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης, αν θέλουμε ουσιαστικότερες και ποιοτικότερες σχέσεις με τον εαυτό μας και τους άλλους? Να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε δηλαδή τον άλλον. Ο άντρας τη γυναίκα, ο ντόπιος το ξένο, ο αρτιμελής τον ανάπηρο, ο straight τον gay και ούτω καθεξής. Τελικά, η κόλαση μας είναι η άλλη. Όπως έλεγε μια διάσημη φράση του υπαρξιστή Paul Sartre, ή μήπως ο εαυτός μας. Τελικά η κόλαση μας είναι η άλλη ή μήπως ο εαυτός μας. Εσένα σίγουρα είναι ο εαυτός σου σε μεγάλο βαθμό. Δυσκολεύομαι να διαβάζω αυτά που γράφεις, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι βγαίνουν από μια εσωτερική πάλι. Την ώρα που γράφεις το email δεν είσαι σίγουρος αν θα έπρεπε να γράψεις το email και αν θα έπρεπε να βάλεις και εμένα και την ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα στη διαδικασία να ασχοληθεί με τα δικά σου συναισθήματα, τα οποία ένα κομμάτι μέσα σου ομοφοβικό τα θεωρεί παρακατιανά. Αυτά σκέφτηκα, ότι δηλαδή κάποιος μπορεί, γνωρίζοντας την ψυχοσύνθεση ενός γκέι, να τον βοηθήσει ή έστω να μην βλάψει συνειδητά ένα φοβισμένο γκέι που ζει δίπλα του. Μπορεί να σκεφτεί «δεν είμαι εγώ γκέι», αλλά μπορεί να είναι το παιδί μου, ο αδελφός, η αδελφή μου, ένας φίλος, μια φίλη, ένας μία συνάδελφος, ένας συνάνθρωπος. Στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας που είχα κάνει παλιότερα, ένα εξάμηνο περίπου και όχι πολύ ευεργετικά, προσπάθησα να ανατρέξω στην παιδική και νεανική ηλικία που είχα αποθήσει, είχα ξεχάσει. Ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της απόθυσης, ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της λύθης, όπου αρκετοί άνθρωποι που έχουν περάσει μια δύσκολη και επίπονη παιδική ηλικία καταλήγουν να μην θυμούνται και πολλά πράγματα από την παιδική τους ηλικία, και αυτό το κάνουν όχι επίτηδες, όχι συνειδητά, υποσυνείδητα ο εγκέφαλος τους προσπαθεί να τους προφυλάξει από τον πόνο του να έρθουν ξανά σε επαφή με οδυνηρές αναμνήσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να γίνει βίντεο. Ό,τι κρίνεις εσύ, γιατί ο λόγος μου είναι αφαιρετικός. Και μεταφέρω τη ψυχολογία του φόβου ενός παιδιού που αρχίζει να συνειδητοποιεί την ερωτική του διαφορά. Πριν βγει από την ντουλάπα, επειδή μέσα μου έχω αντιφατικά συναισθήματα, Θέκλα μου, αχ, δεν το είχα καταλάβει. Φλάκα. Είναι ξεκάθαρο και κατανοητό ότι μέσα σου έχεις αντιφατικά συναισθήματα. Δεν θα με πειράξει καθόλου αν δεν το συζητήσουμε το θέμα. Ίσως να ανακουφιστώ κιόλας, χαμόγελο. Αν το θεωρήσεις φλίαρο το κείμενό μου, ειδικά τα εισαγωγικά παύλα απολογητικά μου, μπορεί να το κόψεις ή να το αφήσουμε για άλλη φορά. Ούτε θα το κόψω, ούτε θα το αφήσουμε για άλλη φορά, αλλά θα το διαβάσω και σου ξαναλέω, νιώθω δέος μετά τις πρώτες αναγνώσεις, προτού ξεκινήσω το βίντεο. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε ένα εξαιρετικό κείμενο που έχει γράψει ο φίλος, το οποίο και αφαιρετικό είναι και λογοτεχνικό είναι, το οποίο έχει τιτλοφορήσει «Η βιογραφία του φόβου». Ποια είναι η ψυχοσύνθεση ενός παιδιού που αρχίζει να συνειδητοποιεί τη σεξουαλικότητα του μέσα σε μια ομοφοβική κοινωνία, πώς νιώθει? Εδώ θέλω να πω και να τονίσω
ότι δεν γίνεται ξαφνικά ένας έφηβος, ένας ενήλικας γκέι. Γεννιέται ένας άνθρωπος γκέι. Και τα παιδιά που γεννιούνται γκέι, μεγαλώνοντας, συνειδητοποιούν τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Χρησιμοποιώ τον όρο ερωτικό προσανατολισμό και όχι σεξουαλικό προσανατολισμό, γιατί όπως εξηγώ και στο βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι δεν κάνουν απλώς σεξ με ανθρώπους του ίδιου φύλου, ερωτεύονται και αγαπούν ανθρώπους του ίδιου φύλου. Και ακριβώς η ομοφοβία θεωρεί ότι η ομοφιλοφιλία είναι μια σεξουαλική παρέκκληση. Καταβιβάζει την ομοφιλοφιλία σε μια σεξουαλική εντός εισαγωγικών διαστροφή. Διαφωνώ κάθετα φυσικά με αυτή την άποψη. Δεν είναι κάτι σεξουαλικό η ομοφιλοφιλία. Είναι κάτι ερωτικό. Είναι ένας ερωτικός προσανατολισμός. Αναρωτήθηκα πώς ένιωθα όταν ήμουν παιδί και έφηβος. Πόσο τρόμο, φόβο και άγχος ένιωθα όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που είμαι δεν χωράει πουθενά. Γι' αυτό όταν ήμουν νεότερος με εξέφραζαν οι στίχοι του τραγουδιού του Κραουνάκη «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σε ένα παραμύθι δεν χωράω». Όντως είναι συγκλονιστική η στίχη του Κραουνάκη. Έτσι προσπάθησα να ψάξω μέσω ενός flashback στο υποσυνείδητο του ανήλικου εαυτού μου μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την εσωτερική ζωή ενός γκέι παιδιού που ζει σαν φυλακισμένο εντός εισαγωγικών στη σιωπή. Όχι μόνο δεν μπορεί να μοιραστεί, να εκφράσει τίποτα από όσα νιώθει, επιθυμίες, ερωτικά συναισθήματα, αλλά αντιθέτως αρχίζει να ντρέπεται για όσα αισθάνεται. Τρομοκρατείται όταν σταδιακά συνειδητοποιεί ότι για αυτά ακριβώς που νιώθει, γι' αυτό ακριβώς που είναι, δεν πρόκειται να αγαπηθεί ποτέ. Θα τον μισούν, θα τον αποστρέφονται, θα είναι κάτι συχαμερό εντός εισαγωγικών, πάντοτε κατώτερο. Και γι' αυτό ένα παιδί ή ένας έφηβος ζει μόνιμα με έναν φόβο μέσα του. Υπενθυμίζω ότι ο φίλος αυτός γεννήθηκε 55 χρόνια πριν. Το πιο τρομακτικό είναι η αίσθηση του παιδιού αυτού ότι αφού οι φροντιστές του, οι γονείς του, οι δικοί του άνθρωποι δεν θα το θέλουν, τότε ποιος θα το θέλει. Φοβάται, πληγώνεται, αγχώνεται, σιωπά, υποκρίνεται, ζει μες στο σκοτάδι, ελπίζοντας κάποια στιγμή να βγει στο φως, να γίνει ο εαυτός του. Και όταν γίνει αυθεντικός να αποκτήσει σχέσεις με νόημα και ουσία. Ακολουθεί η αφήγηση της εσωτερικής ζωής αυτού του παιδιού που μεγαλώνει σε μια επαρχιακή πόλη τις δεκαετίες του 70-80 που πήγαινε στο σχολείο και 80-90 φοιτητική νεανική ζωή. Τίτλος: «Η αυτοβιογραφία του φόβου. Η εσωτερική ζωή ενός γκέι παιδιού που μεγαλώνει σε μια ομοφοβική κοινωνία που δεν τον εμπεριέχει». Δηλαδή δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του με θετικό τρόπο πουθενά γύρω του. Φοβόμουν να κατέβω μόνος μου τις σκάλες του σπιτιού και να βγω έξω στο δρόμο. Έλεγα στην αδερφή μου, λέει το όνομά της, πάμε κάτω. Ήμουν σε προσχολική ηλικία και όπως μου έλεγαν, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι, μπέρδευα τα γέννη. Έλεγα μόνη μου και με διόρθωναν, όχι μόνη μου, μόνος μου. Έλεγε στην αδερφή του, πάμε κάτω γιατί φοβάμαι να πάω μόνη μου. Και του έλεγαν, όχι να λες μόνη σου, μόνος σου να λες γιατί είσαι αγόρι. Φοβόμουν τις παρέες των αγοριών στο σχολείο, στις αλάνες, στο δρόμο. Μια αγέλη σκυλιών έτοιμη να μου επιτεθεί. Μιλούσα μια γλώσσα που δεν καταλάβαινα. Περπατούσα και άκουγα την καρδιά μου. Άκουγε την καρδιά του να χτυπάει δηλαδή. Μια απειλή καραδοκούσε στις γωνίες των δρόμων, στις διασταυρώσεις, στα πάρκα. Θα μύριζαν κάτι ξένο. Θα μύριζαν το φόβο μου, νόμιζα. Και θα με κοιτούσαν με βλέμμα παγωμένο, υποτιμητικό. Θα με αγνοούσαν ή θα με κορόιδευαν. Τους απέφευγα. Φοβόμουν το θείο μου, τον αγαπημένο της μητέρας μου. Μας επισκεπτόταν συχνά για να παίξουμε με τα ξαδέλφια μου. Με πάγωνε το βλέμμα του.
τα προσβλητικά του σχόλια. Γιατί παίζεις με τα κορίτσια? Γιατί δεν βλέπεις ποδόσφαιρο? Κορίτσι είσαι, έλεγε μπροστά σε όλους. Η γη δεν άνοιγε δυστυχώς να με καταπιεί. Οι γονείς μου, από όσο θυμάμαι, δεν έπαιρναν θέση. Αμηχανία στο σαλόνι. Δεν ήξερα τι να πω, πώς να αντιδράσω. Κοκκίνιζα μάλλον. Θυμάμαι να κλειδώνομαι στην τουαλέτα και να κλαίω. Τα αναφιλητά μετά από ώρα γινόταν παράπονο, πικρή ανακούφιση. Ήθελα να φύγουν οι επισκέπτες. Ερχόταν τότε η μάνα μου έξω από την πόρτα και έλεγε: «Έλα, φτάνει, ησύχασε, βγες». Η συναισθηματική πείνα γινόταν βουλημία, ένοχη παχυσαρκία. Οι μυρωδίες της κουζίνας, το γεμάτο ψυγείο, τα γλυκά ήταν η αμετάφραστη εντός αγωγικών γλώσσα της μητρικής αγάπης. Ανησυχία, άγχος και παγωμάρα όταν ήμουν μόνος με τον πατέρα μου στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο σπίτι. Πού είναι η μαμά? Δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί ένιωθα αυτή την ανησυχία, την αποξένωση. Ίσως ο πατέρας σου να το είχε αντιληφθεί ότι ήσουν γκέι, το πιο πιθανό, και να ένιωθε αρνητικά τοξικά προς εσένα. Γι' αυτό και να ένιωθες ανησυχία και αποξένωση μπροστά του. Ένα από τα πρώτα περιστατικά που διαχειρίστηκα στο γραφείο ήταν ένα περιστατικό όπου ένα ζευγάρι γονέων έφεραν σε μένα το 7χρονο αγόρι τους τότε με την ανησυχία μην τυχόν και ο γιος μας είναι γκέι στο μέλλον. Περιττώ να σας πω ότι εννοείται ότι ήταν γκέι και είναι γκέι. Δεν αλλάζει ο ερωτικός προσανατολισμός ενός ανθρώπου με την ηλικία. Φυσικά εγώ τότε για να προστατεύσω το παιδί, μετά που είχα αρκετές συναντήσεις με το παιδί, τους είπα ότι δεν φαίνεται να υπάρχει οποιοσδήποτε ερωτικός προσανατολισμός, ανησυχητικός, έτσι τους το είχα θέσει. Είχα καταλάβει όμως, βλέποντας το ζευγάρι, ότι πολύ πιθανόν και ο πατέρας να ήταν ομοφιλόφιλος και να αρνήθηκε τη φύση του προκειμένου να λειτουργήσει ετεροκανονικά, να παντρευτεί γυναίκα και να κάνει οικογένεια. Και όντως κάποια χρονιά αργότερα χώρισε ο πατέρας από τη μητέρα και τα φτιάξε με τον συνεργάτη του στη δουλειά του. Και ο γιος, ο οποίος είναι ενήλικας τώρα, εννοείται, γιατί εγώ ξεκίνησα να εργάζομαι ως ψυχολόγος 27 χρόνια πριν, 26-27 χρόνια πριν, ο γιος με ρώτησε εκ των υστέρων για ποιο λόγο με έφερναν οι γονείς μου τότε που ήμουν 7 ετών στο γραφείο σου. Ελλείψη άλλου παιδοψυχολόγου στην περιοχή προφανώς. Ελλείψη παιδοψυχολόγου, γιατί εγώ δεν ήμουν παιδοψυχολόγος. Και του είπα την αλήθεια: σε έφερνα γιατί φοβόντουσαν ότι θα έβγαινες γκέι. Και μου λέει: «Εσύ τι κατάλαβες?» Του λέω: «Βεβαίως κατάλαβα ότι είσαι ο εαυτός σου. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με το τι είσαι, αν είσαι γκέι ή straight. Αυτό με το οποίο ασχολήθηκα ήταν ότι ήσουν ένα παιδάκι φοβισμένο, ένα παιδάκι προβληματισμένο, με προβληματικούς γονείς, οι οποίοι αντί να πάνε στο ψυχολόγο να ζητήσουν βοήθεια για να μεγαλώσουν το παιδί τους με πιο υγιεινό τρόπο, πήγαν στο ψυχολόγο για να μάθουν αν το παιδί τους είναι γκέι και να αποτρέψουν το παιδί τους από το να γίνει γκέι. Δεν γίνεται κάποιος γκέι, γεννιέται κάποιος γκέι». Δίπλα σε ένα κορίτσι αισθανόμουν πάντα πιο ασφαλής. Η αδελφή μου, μία ξαδέλφη, μία συμμαθήτρια, μία φίλη. Αμηχανή, αντροπή και άγχος να βλέπω μαζί με την οικογένεια μου ελληνικές ταινίες και να σκάνε ξαφνικά ξεφωνημένες αδελφές κομμότριες, κάτι ερμαφρόδιτα, γυναικοτά, τέρατα εντός εισαγωγικών. Γιατί αγχωνόμουν και γιατί δεν μπορούσα να γελάσω? Καμία θετική ταύτιση πουθενά. Ούτε στην οθόνη, ούτε στα βιβλία, ούτε στη ζωή. Απόθεση και σιωπή. Η αλήθεια είναι ότι στον ελληνικό κινηματογράφο και στις ελληνικές σειρές, ειδικά αυτές που άρχισαν να κυκλοφορούν στην ελεύθερη τηλεόραση, στα πρώτα χρόνια έκαναν depict gay χαρακτήρες, απεικόνιζαν μέσα gay άνδρες, τους οποίους όμως παρουσίαζαν ως γελίες καρικατούρες της κοινωνίας. Εδώ θέλω να πω ότι το να είναι ένας gay άνδρας γυναικωτός δεν είναι γελίο, δεν είναι τέρας κάποιος άνδρας ο οποίος έχει πιο εκθυλημένη συμπεριφορά ή εκθυλημένη εμφάνιση. Το να είναι κάποιος γυναικωτός, το να έχει πιο λεπτές κινήσεις, η εμφάνιση του είναι πιο
να έχει έντονο το θηλυκό στοιχείο δεν τον κάνει τέρας, δεν τον κάνει κακό. Επίσης υπάρχουν ετεροφιλόφιλοι άντρες οι οποίοι μπορεί να έχουν μια πιο περιποιημένη εμφάνιση, αυτούς που έλεγα γυναικωτούς παλιότερα. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είναι γυναικωτός είναι σίγουρα γκέι, ούτε ότι αν κάποιος είναι αρενοπός στην εμφάνιση έχει έτσι μια έντονη μπρουτάλ ανδρική εμφάνιση ότι δεν είναι γκέι. Καταλαβαίνω εδώ ότι αυτό που γράφεις, αμηχανία, ντροπή και άγχος να βλέπω μαζί με την οικογένεια με ελληνικές ταινίες και να σκάνε ξαφνικά ξεφωνημένες αδελφές κομμότριες κάτι ερμαφρόδιτα γυναικωτά τέρατα, αυτό που γράφεις το γράφεις έντονα επειδή θύμωνες με την απεικόνηση. Ξαναλέω όμως, εάν κάποιος είναι γυναικωτός δεν πειράζει, ο καθένας όπως είναι. Έχει ανθρώπους που έχουν πιο αρενοπό τρόπο έκφρασης και εξακολουθούν να είναι ομοφιλόφιλοι. Εδώ θέλω να πω ότι εγώ ήδη ως γυναίκα γνωρίζω και αναγνωρίζω ότι στην έκφρασή μου και στον τρόπο που κινούμαι, στον τρόπο που κάθομαι, υπάρχει ένα έντονο στοιχείο, θα έλεγα, ανδροπρεπές. Έχω κάποια χαρακτηριστικά που δεν είναι και ιδιαίτερα κοριτσίστικα και ιδιαίτερα γυναικωτά. Αυτό δεν με κάνει ομοφιλόφιλη ή λιγότερο γυναίκα. Η φωνή μου είναι χοντρή, για παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι είμαι ανδροπρεπής επειδή έχω χοντρή φωνή ή ότι θα έπρεπε να ανησυχήσω για τον ερωτικό μου προσανατολισμό επειδή είναι το σώμα μου χοντροκαμωμένο και επειδή έχω ίσως και ένα τρόπο σκέψης ακόμη που να προσωμιάζει με ανδρικό. Πρέπει να σταματήσουμε να ενοχοποιούμε τα φύλλα και να σταματήσουμε να ενοχοποιούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας από εμάς. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι τερατώδες, δεν είναι εγκληματικό ένας άνδρας να είναι γυναικωτός ή μια γυναίκα να είναι ανδρογυναίκα, όπως έλεγαν παλιότερα. Δεν έλεγαν αυτός είναι γυναικωτός και αυτή είναι ανδρογυναίκα, χωρίς να εννοούν ερωτικό προσανατολισμό. Να εννοούν στυλ εμφάνισης και στυλ ομιλίας και στυλ λειτουργίας. Όλα τα νούμερα παίζουν. Δεν μιλάω αποκλειστικά για την παρούσα εποχή. Μιλάω και για πριν 50 χρόνια που περιγράφει ο φίλος. Όμως είναι αλήθεια ότι η επιλογή των σεναριογράφων, των σκηνοθετών, όταν θα έβαζαν έναν γκέι ανδρικό ρόλο, να έβαζαν αυτή την εικόνα μόνο και όχι να έχουν μία νατουραλιστική απεικόνηση, γιατί η πλειονότητα των ομοφιλόφιλων ανδρών δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ξαναλέω, χωρίς να σημαίνει ότι όποιοι τα έχουν είναι κατάπτυστοι. Ο καθένας έχει τη δικιά του μορφιά και τη δικιά του γλυκύτητα. Αρχές της δεκαετίας του 80 και στη συντηρητική εφημερίδα του πατέρα μου κάτι τίτλοι «Η επιδημία των ανώμαλων» για το AIDS. Διάβαζα κρυφά και γρήγορα και δεν καταλαβαίνα. Κάτι τερατώδες εκεί μακριά και εδώ βαθιά μέσα μου. Είμαι μίασμα, θα σκεφτόμουν. Τι άσχημα πράγματα με περιμένουν. Θυμάμαι τότε με την επιδημία του AIDS και θυμάμαι ότι τότε ενοχοποιήθηκαν και οι ομοφιλόφιλοι, ενοχοποιήθηκαν και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ελεύθερη σεξουαλική ζωή. Και πάρα πολλοί συντηρητικοί άνθρωποι, άνθρωποι θρησκόληπτοι κλπ. Έλεγαν «Να, ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία, τα Σόδωμα και τα Γόμορα». Εννοείται ότι δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη και ότι την ειρωνεύομαι όταν μιλάω έτσι. Η μοναξιά της εφηβείας γινόταν συμπαντική τα βράδια στην επαρχία. Στο σκοτάδι της ταράτσας κάπνιζα μόνο στα πρώτα μου τσιγάρα, κοιτούσα τον ένα στον ουρανό και αναρωτιόμουν γιατί, τι θα γίνω. Φοβόμουν μήπως δεν περάσω στο πανεπιστήμιο και δεν φύγω από την επαρχία. Έσφιγγα τα δόντια και διάβαζα. Ένα βράδυ, πολύ αργά, όλοι κοιμόντουσαν, βλέπω στην τηλεόραση μόνος μου το θεώρημα του Παζολίνη. Για το θεώρημα του Παζολίνη θα σας διαβάσω τι έχει σημειώσει ο ίδιος ο φίλος. Για το θεώρημα του Παζολίνη, ένας απόλυτα μοντέρνος και πολλαπλά αλληγορικός Παζολίνη. Ο Παζολίνη ήταν ένας Ιταλός σκηνοθέτης, την ταινία αυτή την έφτιαξε το 68. Βάζει δυναμίτη στα θεμέλια της αστικής ηθικής με μια φροηδική παραβολή η οποία διαβάζεται τόσο μαρξιστικά όσο και χριστιανικά, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως ένα πικρό υπαξιακό θρίλερ.
Είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία να δει κάποιος. Φυσικά δεν είναι μια ανάλαφρη ταινία, δεν είναι μια χαλαρή ταινία να τη δούμε να γελάσουμε. Είναι μια ταινία που σε προβληματίζει βαθιά και σε βάζει σε διάφορους εσωτερικούς προβληματισμούς και κοινωνικούς και ιδεολογικούς και όλων των ειδών. Υπόθεση της ταινίας. Στο σπίτι μιας μεγαλοαστικής οικογένειας ζουν εργοστασιάρχης πατέρας, η σύζυγος, η κόρη, ο γιος και η πυρέτρια. Μια μέρα έρχεται απρόσκλητος και χωρίς προφανή λόγο ένας όμορφος νεαρός επισκέπτης. Μένει μαζί τους για ένα χρονικό διάστημα και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συνευρίσκεται ερωτικά με όλα τα μέλη του σπιτιού. Διαδοχικά και χωρίς να γνωρίζει ο ένας για τον άλλο φυσικά. Στη συνέχεια φεύγει όπως ήρθε απροειδοποίητα. Μετά τη φυγή του επισκέπτη σε όλους συμβαίνει μια σημαντική αλλαγή στη ζωή τους. Η πυρέτρια φεύγει από το σπίτι και επιστρέφει στο χωριό της και μάλιστα αφιερώνεται και στο Θεό και γίνεται Αγία, ουσία, ασκητεύει. Η κόρη παθαίνει ψυχολογική κατάρρευση και οι αναλυτές της ταινίας λένε ότι η κόρη παθαίνει ψυχολογική κατάρρευση γιατί η σεξουαλική ερωτική απελευθέρωση που της έδωσε η συνουσία με τον ξένο και στη συνέχεια η φυγή του πατέρα την έκανε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα ότι θα μπορούσε να είναι αυθύπαρκτη και δεν το άντεξε, λέει, και κατέρευσε. Μάλιστα στην ταινία λέει ότι έγινε και κατατονική, δηλαδή ότι έχασε παντελώς οποιαδήποτε λειτουργικότητα. Ο γιος ανακαλύπτει την κλίση του στην τέχνη. Η μητέρα αρχίζει να έχει σεξουαλικές επαφές με μικρότερους άνδρες και ο πατέρας φεύγει από το εργοστάσιο αφήνοντας τους τους εργάτες και φεύγει γυμνός στην έρημο. Υπάρχει και μια μαρξιστική διάσταση στην ταινία του Παζολίνη, ξαναλέω είναι του 68 η ταινία, είναι μια μπουνιά στην αστική τάξη ουσιαστικά και το μόνο πρόσωπο από τα πρόσωπα που συνευρέθηκαν με το ξένο που δεν διαλύθηκε μετά από όλη αυτή την ιστορία ήταν η πυρέτρια, η οποία αναβιβάστηκε στη ζωή της, από η πυρέτρια έγινε Αγία, Οσία, Ερημήτρια, Ασκήτρια, ενώ οι υπόλοιποι κατέρευσαν και καταραίει ο αστικός μύθος και ο καπιταλιστικός και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ένα βράδυ πολύ αργά όλοι κοιμόντουσαν, βλέπω στην τηλεόραση μόνος μου το θεώρημα του Παζολίνη. Σοκ και ταραχή και μια χαραμάδα φωτός. Κάπου πολύ μακριά η τέχνη και η αληθινή ζωή. Άρα βλέποντας ο φίλος την ταινία «Το θεώρημα του Παζολίνη», το θεώρημα και η ταινία είναι του Παζολίνη, είδε στην οθόνη ότι υπάρχουν άνθρωποι ομοφιλόφιλοι, ο γιος του εργοστασιάρχη είναι ομοφιλόφιλος και ο πατέρας προφανώς είναι ομοφιλόφιλος και όταν ανακαλύπτει και αποδέχεται στην ουσία, όταν παραδέχεται την ομοφιλοφιλία του, αλλάζει παντελώς τον τρόπο της ζωής του και ο ένας και ο άλλος, αυτό που είδε τον βοήθησε να δει μία έτσι πιο ρεαλιστική απεικόνηση της ομοφιλοφιλίας, κάπου πολύ μακριά η τέχνη και η αληθινή ζωή συναντιόνται. Κατά τα άλλα ήμουν ένα χαρούμενο και κοινωνικό παιδί. Κατά τα άλλα ήταν ένα χαρούμενο και κοινωνικό παιδί. Του άρεσε να ζωγραφίζει, να τραγουδά ώρες μονάχος του, να φτιάχνει κατασκευές, να ονειρεύεται, να γελάει, να διαβάζει. Τον αγαπούσαν όπως τον αγαπούσαν. Όταν είσαι διαφορετικός και νιώθεις ότι η διαφορετικότητα σου δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή από τους γύρω σου και αποκρύβεις τη διαφορετικότητα σου, η αγάπη που σου δείχνουν ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν είναι πραγματική αγάπη. Γιατί σκέφτεσαι πάντα αν αποκαλύψω την πραγματικότητα μου θα συνεχίσουν να με αγαπούν. Φοιτητική ζωή. Φοβόμουν μήπως δεν συσπώνται σωστά οι μύες του προσώπου μου. Μήπως δεν γελάω αρκούντος με την καρδιά μου στα σεξιστικά ανέκδοτα φίλο για αδελφούλες και πούστιδες. Λέξεις λεπίδες, σαν να με χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κάνουμε σεξιστικά ανέκδοτα, ρατσιστικά ανέκδοτα και γενικώς ανέκδοτα τα οποία να εμπεριέχουν την κοροϊδία και τον εμπεγμό οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά μας να ανήκει σε εκείνη την κοινωνική ομάδα, σε εκείνη την μειονοτική ομάδα και να τον καταστενοχωρήσουμε. Για παράδειγμα, μπορεί σε μια παρέα κάποιος να κάνει ένα ρατσιστικό αστείο, για παράδειγμα για τους Αλβανούς τουρίστες, να πει αυτός είναι Αλβανός τουρίστας και να μην γνωρίζει ότι στην παρέα υπάρχει και ένα παιδί το οποίο έχει αλβανική καταγωγή.
Το Όσκαρ υποκριτικής το έδινα εγώ στον εαυτό μου και δεν ευχαριστούσα κανέναν. Μόνος μου τα κατάφερνα. Δηλαδή εννοεί ότι έπαιζε ηθοποιία όταν ήταν στη φοιτητική ζωή. Ο πανικός της Μεγαλούπολης. Αγοραφοβία, κλειστοφοβία στα αστικά λεωφορεία. Κατέβαινα σε άλλη στάση για να βγω να σωθώ, να αναπνεύσω. Το ίδιο κάποτε στις ουρές στα αμφιθέατρα. Εδώ μου θυμίζει σε μένα. Όπου δεν μπορούσα να μπω στην τράπεζα για να εξαργυρώσω την επιταγή μου ή δεν μπορούσα να σηκώσω το χέρι μου να μιλήσω κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο αμφιθέατρο. Το καταλαβαίνω. Λέει ο πανικός της Μεγαλούπολης. Αγοραφοβία, κλειστοφοβία στα αστικά λεωφορεία, το ίδιο κάποτε στις ουρές, στα αμφιθέατρα. Στο γραφείο μιας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο, μιας ευαίσθητης και ταυτόχρονα δυναμικής γυναίκας πρότυπο, βρήκα κάποια που με κοίταξε, κάποια που με πρόσεξε και κοίταξε βαθιά μέσα μου. Με αφορμή μια εργασία μου, με καλεί στο γραφείο της, με κοιτάει στα μάτια και με ρωτά: «Για πες μου, ποιος είσαι εσύ?» «Είσαι πολύ καλός, πρέπει να συνεχίσεις τις σπουδές σου». Δεν το πίστευα μετά από τόση απόρριψη και φτύσιμο. Κοίταξα πίσω μου και σκέφτηκα ότι θα εννοούσε κάποιον άλλον. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Η αυτοεκτίμηση μου υπό του μηδενός. Ήταν ο πρώτος ξένος άνθρωπος που με ενθάρρυνε. Ο οποίος σε είδε πραγματικά και σε ενθάρρυνε. Εκείνη την ημέρα, στο πανεπιστήμιο, που μου είπε να συνεχίσω τις μεταπτυχιακές σπουδές μαζί της και μου πρότεινε να πάω στο Λονδίνο, ήταν η πιο φωτεινή ημέρα της ζωής μου. Θυμάμαι, ανέβηκα στον 5ο όροφο της σχολής που ήταν υποκατασκευή, ένας τεράστιος άδειος όροφος που τον έλουζε το φως. Και ένιωθα ότι αιωρούμουν από χαρά, ότι δεν πατούσα στο έδαφος. Την ευγνωμονώ και έκτοτε έγινε μέντορας και φίλη μου. Μου έδωσε μια όθηση και πήγα μακριά. Πήγες μακριά επειδή μπορούσες να πας, και σου έδωσε όθηση επειδή σου άξιζε. Πριν από το στρατό, τρόμος. Πρώτη φορά θα συμβίωνα με τόσους άνδρες. Το ανδρικό φίλο μου ήταν ανίκιο. Τα πήγα ωστόσο περίφημα. Απομυθοποίησα το φίλο μου, έκανα παρέες, επιβίωσα. Ερωτεύτηκα μόνος μου, χωρίς να το πω ποτέ, ένα συστρατιώτη μου που κάναμε κάποιες εργασίες μαζί, μπορεί και να το κατάλαβε, μπορεί και να μην το κατάλαβε, εγώ όμως ένιωθα ζήλια και αγωνία όταν δεν ήταν κοντά μου. Έρωτας δίχως ανταπόκριση, πως είναι η πρώτη εφηβική έρωτης. Φοβόμουν όταν άρχισα να εργάζομαι την έκθεση μου μπροστά στο κοινό, όταν έπρεπε να μιλήσω μπροστά σε κόσμο να παρουσιάσω μια εργασία. Όταν έπρεπε να ακουστεί φωνή μου μπροστά σε ένα σιωπηλό ακροατήριο. Τρόμαζα. Ο φόβος φόλιαζε παντού. Φοβόμουν να κάνω μπάνιο στα κοινά λουτρά του στρατού. Φοβόμουν να πάρω τον λόγο και να μιλήσω σε ένα αμφιθέατρο, αν και ήθελα. Φοβόμουν να ξεντηθώ, να είμαι άνετος σε μια παραλία με κόσμο. Έφτασα να φοβάμαι που άντεχα να αγαπώ χωρίς πιθανόν να με αγαπούν ή χωρίς να μου το δείχνουν. Εκεί άρχισε να χτυπάει ως συναγερμός της αυτοπροστασίας. Εκεί, γύρω στα 27 με 28 μου χρόνια, μετά το στρατό, άρχισα να βγαίνω από το άσυλο, εντός αγωγικών, την ντουλάπα την ονομάζει άσυλο, για να ανακαλύψω τον κόσμο και το βαθύτερο εαυτό μου με τα ανεπούλωτα τραύματά του και με τα νέα που άνοιγαν όταν άρχισα να κάνω ομόφυλες σχέσεις, αλλά και πάλι νοσηρές εντός εισαγωγικών, αφού αναπαρήγαγα τις εξαρτητικές δυναμικές σχέσεων που είχα τότε ως κακοποιημένο παιδί. Ωστόσο, πλέον η ζωή μου και η ψυχική μου υγεία βελτιώθηκε και βελτιώνεται όσο μεγαλώνει η αυτογνωσία, η αυτοεκτίμηση και η συμπόνια για τον εαυτό μου. Ο δρόμος είναι μακρύς και ενδιαφέρον. Παραφράζοντας τη φράση «Το παρελθόν είναι μια άγνωστη χώρα», «Ο εαυτός μας είναι μια άγνωστη χώρα», άρα οι ανασκαφές συνεχίζονται και τα ευρήματα θα είναι πολλά και πολύτιμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το email, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιστολή, η οποία είναι αφαιρετικά και λογοτεχνικά γραμμένη. Λοιπόν, δεν θα σου πω σε καταλαβαίνω, θα σου πω νομίζω πως σε καταλαβαίνω, γιατί σίγουρα δεν μπορεί κανένας να καταλάβει τη δική σου την εμπειρία όπως τη βίωσες εσύ. Ως ψυχολόγος, διαβάζοντας το email σου και ακούγοντας αυτά που μου είπες και διαζώσεις, έχουμε συναντηθεί, και αυτά που έχεις γράψει, και διαβάζοντας αυτά που έχεις γράψει, θέλω να σου πω
ότι το μεγαλύτερο μέρος του bullying το έχεις φάει στο υποσυνείδητο σου. Δηλαδή, επειδή μεγάλωσες σε ένα ξεκάθαρα ομοφοβικό κοινωνικό περιβάλλον, μόνος σου προστάτευες εντός εγωγικών τον εαυτό σου, αποκρύπτοντας τον ερωτικό σου προσανατολισμό, δηλαδή όταν πήγες στη σχολική ηλικία, στην εφηβική ηλικία και στη φοιτητική ηλικία και στην πρώτη νεότητα, απέκρυβες συστηματικά από το περιβάλλον σου ότι είχες γεννηθεί ομοφιλόφιλος. Έτσι, πέρα από τον μαλάκα το θείο, ο οποίος σου έλεγε όλες εκείνες τις μαλακίες, εκείνες τις κακίες, γιατί δεν παίζεις ποδόσφαιρο, γιατί δεν παίζεις με τα κορίτσια, είσαι τίποτα κορίτσι και σου κάνει ομοφοβική επίθεση, bullying μπροστά στους γονείς σου, οι οποίοι σημειωτέων δεν σε προστάτευσαν και σημειωτέων ήταν και ο αγαπημένος της μάνας σου. Πέραν από εκείνο που περιγράφεις, όλα τα υπόλοιπα δεν τα βίωσες ο ίδιος, αλλά έβλεπες να τα βιώνουν άλλοι. Και ήσουν σίγουρος ότι αν έβγαινες από την ντουλάπα, από το άσυλο όπως το γράφεις, θα τα βίωνες. Οπότε στη δική σου την περίπτωση, πέραν από τα τραύματα των ομοφοβικών επιθέσεων του θείου, των λεκτικών κακοποιήσεων του θείου και της εγκληματικής ανοχής των γονέων μπροστά στις λεκτικές κακοποιήσεις του θείου, πέραν τούτου, εσύ βασανίζεσαι, βασανίστηκες, βασανιζόσουνα, από το φόβο του ότι θα σε κοροϊδέψουν. Άρα, ακούμε. Δεν έχεις φάει το βάπτισμα του πυρός. Όσοι άνθρωποι έχουν δεχθεί ξεκάθαρα κοινωνικό bullying για την όποια διαφορετικότητά τους, όσοι έχουν φάει το βάπτισμα του πυρός, συνήθως σπάβουν να φοβούνται το ότι θα τους κοροϊδέψουν. Δηλαδή, άμα φτάσουν και σε κοροϊδέψουν μία φορά, άμα φτάσουν και σε πούνε ότι θα σε πούνε μία φορά, τότε πλέον δεν φοβάσαι ότι θα σε κοροϊδέψουν, γιατί ήδη σε έχουν κοροϊδέψει. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι εντάξει να μας κοροϊδεύουν και χωρίς να σημαίνει ότι η κατάκριση, το κουτσομπολιό, οι ομοφοβικές επιθέσεις, η ρητορική μίσους είναι ok. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ok. Αλλά στην πραγματικότητα γίνονται τέτοια περιστατικά, ούτως ώστε να χειραγωγούν τις μάζες και οι άνθρωποι να βλέπουν ότι όποιος διαφέρει την τρώει και γίνεται ρεζίλη και τον προσβάλλουν και τον δέρνουν και τον κακοποιούν και τον σκοτώνουν, ίσως σε κάποιες ώρες σε κάποιες κοινωνίες υπάρχουν μέχρι και λιθοβολισμοί των γκέι ανθρώπων. Οπότε μαζεύεται στο πετσί του και δεν εκφράζει τον εαυτό του. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου διαβάσω ένα κομμάτι από το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω». Από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Να μείνω ή να φύγω», που είναι το κεφάλαιο «Τι θα πει ο κόσμος». Ένα μικρό απόσπασμα θα σου διαβάσω, το οποίο νομίζω ότι ταιριάζει με αυτό το φόβο της απόρριψης και το φόβο της κοινωνικής κατακραυγής. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου «Να μείνω ή να φύγω», που έχει τίτλο «Τι θα πει ο κόσμος», λέω την ιστορία με την κυρία του Τσαγιού. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο θα τη θυμάστε. Ήταν μια κυρία η οποία έκανε τσάι όταν χώρισα εγώ το 2001 από τον πατέρα των μεγάλων μου των παιδιών, μαζί με άλλες κυρίες, για να συζητήσουν για ποιο λόγο χώρισαν. Και μετά εγώ εκ των υστέρων έμαθα κάποια πράγματα χωρίς να θέλω που είχαν σχέση με τη ζωή εκείνης της κυρίας. Δεν της είπα ποτέ τίποτα, στην κυρία του Τσαγιού δηλαδή, επειδή δεν έχει σημασία εκείνο το πρόσωπο για μένα. Έχει αποκαλυφθεί το ποιόν αυτής της κυρίας και γι' αυτό δεν έχει σημασία πλέον αυτό το πρόσωπο για μένα. Με γνώριζε από μωρό. Είχε μιλήσει μαζί μου πολλές φορές. Είχα πάει πολλές φορές στο σπίτι της. Αν είχε απορίες για τους λόγους που χώρισα, μπορούσε κάλλιστα να ετοιμάσει τσάι και να με καλέσει να με ρωτήσει προσωπικά. Στην κατάσταση που ήμουν τότε, θα της τα έλεγα όλα χαρτί και καλαμάρι. Τόσο πονεμένη και ανωριμή ήμουν. Ανταυτού έκανε πάρτι φθόνου. Εκ των υστέρων σκέφτηκα πιθανούς λόγους που το έκανε. Παρόλο που παρουσιάζεται ως καλή και ευσεβής κυρία, νομίζω πως δεν είναι και τόσο ευτυχισμένη με τη ζωή και τις επιλογές της.
Και βλέποντας μια νεότερη κοπέλα να κάνει διαφορετικές επιλογές από αυτές που έκανε η ίδια, ενοχλείται. Άρα, χρειαζόταν ίσως να υποβαθμίσει αυτό που έκανε η νεαρή κοπέλα, να το μειώσει, να το περιγελάσει, ώστε να αισθανθεί καλά με τον εαυτό της. Ένας άλλος πιθανός λόγος είναι η πιθανότητα να φθονούσε μέχρι τότε είτε τους γονείς μου είτε εμένα και να χάρηκε κατάβαθα με αυτή την κοινωνική πτώση μας εντός εισαγωγικών και ήθελε να μοιραστεί τη χαρά της με τις φίλες της. Η αγαπημένη μου κυρία μου είπε πως με υπερασπίστηκε εκείνη τη μέρα στο πάρτι. Δεν χρειαζόμουν καμία υπεράσπιση όμως. Τέτοιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που σκέφτονται. Όσο και να με υπερασπιζόταν οποιοδήποτε, δεν θα άλλαζα γνώμη. Εγώ ήμουν μπιπ επειδή χώρισα. Εσύ θα γινόσουν μπιπ επειδή είσαι γκέι. Είναι πολύ χρήσιμο όμως τέτοιοι άνθρωποι να αποκαλύπτονται. Για να προφυλάγεσαι από αυτούς. Για να φυλάγεσαι από αυτούς. Επειδή ο φθόνος και η κακία δεν δημιουργήθηκαν τη μέρα που χώρισα. Ήταν ήδη εκεί. Και ο χωρισμός μου ήταν ευκαιρία να εκδηλωθούν. Η τοξικότητα όταν εκδηλωθεί μας προστατεύει από αυτό που την εκφράζει. Άρα και εσύ που κακοποιείσαι συστηματικά από το φόβο του ότι μπορεί να κακοποιηθείς, αυτό κακοποιείσαι δηλαδή από το φόβο, δεν προστατεύεσαι από την τοξικότητα. Η τοξικότητα όταν εκδηλωθεί μας προστατεύει από αυτόν που την εκφράζει. Πέρασαν 17 χρόνια από τότε. Το βιβλίο αυτό το έγραψα το 2018 και είχα χωρίσει το 2001. Από τον πρώτο καιρό που χώρισα και που ο κόσμος έλεγε διάφορα για μένα, από δικό μου φταίξιμο, από φταίξιμο το γονιό μου, από συνήθεια. Γιατί πάντα ο κόσμος λέει. Και να μην κάνεις τίποτα, κάτι θα βρει να λέει. Επειδή αυτή είναι η δουλειά του κόσμου, να κουτσομπολεύει, να λέει αρλούμπες και ανοησίες, να ξεβράζει πίκρα και φθόνο για μια ζωή που δεν έζησε και να πολεμά με λόγια αυτούς που τη ζουν ή που φαντάζεται πως τη ζουν. Στο κομμάτι της ομοφοβίας έρχεται ξεκάθαρα το ζήτημα της εσωτερικευμένης ομοφοβίας. Είναι παρατηρημένο πως οι άνθρωποι που μάχονται με μένος εναντίον της ομοφιλοφιλίας είναι άνθρωποι που φοβούνται πως αν η ομοφιλοφιλία γίνει αποδεκτή από όλη την κοινωνία ως ένας φυσιολογικός ερωτικός προσανατολισμός, ότι κινδυνεύουν οι ίδιοι να γίνει αποδεκτή από τους ίδιους τους εαυτούς τους η τυχόν ομοφιλοφιλία τους. Δεν είναι όλοι ομοφοβικοί άνθρωποι ομοφιλόφιλοι, όμως πάρα πολλοί ομοφοβικοί άνθρωποι είναι ομοφιλόφιλοι και δεν θέλουν να το ξέρουν πως είναι ομοφιλόφιλοι. Και ακόμη πιο εσχροί είναι εκείνη η μερίδα του πληθυσμού που γνωρίζουν πως είναι ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι ζουν ψεύτικες ζωές, οι οποίοι παντρεύονται άτομα του αντίθετου φύλου και δημιουργούν οικογένειες βιτρίνα, πάνε τα βράδια κρυφά και έχουν σεξουαλικές επαφές με άτομα του ιδίου φύλου και βγαίνουν έξω στην κοινωνία και εκφράζουν τον αηδιασμό τους, τον αποτροπιασμό τους για τους ομοφιλόφιλους και γενικά εκφράζουν δημοσίως και έντονα την ομοφοβία τους, επηρεάζοντας και το υπόλοιπο της κοινωνίας. Υπάρχουν λογιών ομοφοβικοί. Η ομοφοβία όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι υγιές και μια υγιεινή στάση ζωής. Είτε είσαι ομοφιλόφιλος ο ίδιος είτε δεν είσαι. Ο κόσμος δεν θα σταματήσει ποτέ να λέει. Και κάποιες φορές γινόμαστε και εμείς ο κόσμος που λέει. Μην μου πείτε πως δεν πιάσατε ποτέ τον εαυτό σας να κουτσομπολεύει. Και ίσως να νιώσατε και ενοχή μετά. Ίσως όχι. Όλοι μιλάμε. Όλοι δυνάμοι είμαστε κόσμος. Και τι κόσμος. Όχι στολίδι κόσμημα, αλλά κόσμος άσχημος, απέσιος, υποκριτικός. Κόσμος που όταν ο άλλος είναι κάτω, του ρίχνουμε και μια κλωτσιά να πονέσει περισσότερο. Και όταν μετά σταθεί στα πόδια του, γιατί γυρίζει ο τροχός και καταφέρνουν οι άνθρωποι με αγώνα πολύ να σταθούν στα πόδια τους, τότε τους χαιρόμαστε, τους φιλούμε όπως ο Ιούδας και διατυμπανίζουμε την καλή σχέση που έχουμε μαζί τους. Τοξικά φιλιά δηλητηριώδη. Ο άντρας αυτός που μου έχει γράψει την επιστολή έχει επιτύχει στη ζωή του. Στην επαγγελματική του ζωή είναι εξαιρετικά καταξιωμένος. Δεν έχει νόημα να σε εκτιμούν όταν έχεις καταξιωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά. Νόημα έχει να σε βλέπουν και να σε εκτιμούν όπως τον είδε εκείνη η καθηγήτρια. Γιατί έχει τύχει να με αρπάξει και να με φιλήσει στο μάγουλο και η κυρία του τσαγιού. Ναι. Τώρα που δεν είμαι πλέον η τρελή, η ανήθικη που χώρισα, τώρα που είμαι γνωστή ψυχολόγος, τώρα που βγαίνω καθημερινά στην τηλεόραση, τώρα που γίνομαι γνωστή ως συγγραφέας, ξαναλέω το 18 που γράφω αυτό το βιβλίο,
είχα καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή. Αγαπητή κυρία του Τσαγιού που εκπροσωπεί στον κόσμο που λέει, δεν είμαι άλλη σήμερα το 2018 από εκείνη που κατηγορούσες πίσω από την πλάτη της το 2001. Είμαι η ίδια. Ο ίδιος άνθρωπος με τις ίδιες έγνοιες, την ίδια αγάπη, τον ίδιο πόνο, την ίδια ελπίδα. Παίζω σε άλλα γήπεδα τώρα, ναι, όμως δεν έχει αλλάξει το ποια είμαι. Πάντα κουβαλάμε μέσα μας εκείνο το μικρό παιδί, των 7-8 χρόνων, των 5 χρόνων. Δεν έχουμε αλλάξει, είμαστε ο ίδιος άνθρωπος. Προσπαθώ καθημερινά να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, να πάω μπροστά στη ζωή και να συγχωρώ τον κόσμο που λέει. Ο κόσμος που λέει τόσα καλά λόγια για μένα σήμερα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τροπάρι. Και όντως, 2 χρόνια αργότερα, το 2020, όταν είχα το δεύτερο μου διαζύγιο, όντως ο κόσμος άλλαξε τροπάρι και άρχισε πάλι να λέει. Σε άλλο επίπεδο αυτή τη φορά και σε άλλη διάσταση. Γιατί έτσι είναι ο κόσμος, λέει και λέει και λέει. Βγάζει αποθυμένα. Μιλάει μεν για μας, αλλά εκφράζει το δικό του εαυτό όταν λέει όσα λέει. Τα δικά του κενά φανερώνει. Σε συγχώρησα ήδη, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ το τσάι σου. Ήταν πικρό και άκρος θεραπευτικό και εξαιρετικά απελευθερωτικό. Σε ευχαριστώ. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι που ο αγαπημένος φίλος που έγραψε την επιστολή ανησυχεί ότι κάνοντας εγώ ένα βίντεο για την υπόθεσή του, κάνοντας εγώ αυτό το βίντεο στο οποίο διαβάζω την αυτοβιογραφία του πόνου ή τη βιογραφία του πόνου όπως την έχει αποκαλέσει, την έχει αποκαλέσει και τα δύο, ότι θα γίνω βαρετή και κατ' επέκταση αυτός θα γίνει βαρετός σε οποιοδήποτε straight άνθρωπο παρακολουθήσει αυτό το βίντεο. Έχεις απόλυτο λάθος σε αυτό. Γιατί? Γιατί σε αυτό το κανάλι το ψυχοεκπαιδευτικό είμαστε μαζεμένοι πολλοί άνθρωποι. Είναι πάνω από 93.000 αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο συνδρομητές στο κανάλι. Μπαίνουν όμως και άλλοι άνθρωποι μέσα στο κανάλι οι οποίοι δεν έχουν πατήσει το κουμπί για εγγραφή. Πατήστε το, δωρεάν είναι. Και πατήστε και κανένα like στα βίντεο σας αρέσει και μοιραστείτε με τα βίντεο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, ούτως ώστε να γίνουμε περισσότεροι άνθρωποι που έχουμε πρόσβαση στη ψυχοεκπαίδευση. Σε αυτό το κανάλι έχουμε μαζευτεί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουμε θάρρος και ελπίδα τόσο από τα θεωρητικά βίντεο, όμως ακόμη περισσότερο και από τα βίντεο στα οποία μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται μαζί μας τον πόνο, το φόβο, την ελπίδα, το τραύμα τους, τα τραύματα τους, την αγωνία τους και την προσωπική εσωτερική διεργασία στην οποία μπαίνει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του. Από κάθε βίντεο έχουμε κάτι να μάθουμε. Από όλες τις ιστορίες έχουμε κάτι να μάθουμε. Κάποτε είχα πει ότι θα σταματούσα να διαβάζω ιστορίες και θα έκανα μόνο θεωρητικά βίντεο. Το ανέτρεψα μετά. Γιατί? Γιατί συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ιστορίες ανθρώπων για να ταυτιστούμε. Πώς θα ταυτιστεί ένα straight με την ιστορία σου? Με πάρα πολλούς τρόπους μπορεί ένα straight άνθρωπος να ταυτιστεί με την ιστορία σου. Δεν είναι μόνο η ομοφιλοφιλία κάτι που κάνει ένα παιδί να τρέμει και να φοβάται ότι δεν θα είναι αποδεκτό και δεν θα αγαπηθεί. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα χαρακτηριστικά. Το να είναι κάποιος για παράδειγμα πολύ ψηλός, ή να είναι πολύ κοντός, ή να είναι χονδρός, ή να είναι πολύ αδύνατος, ή να έχει καταγωγή από μια χώρα που θεωρείται κατώτερη χώρα, ή να είναι παιδί χωρίς πατέρα, ή παιδί χωρίς μητέρα, ή παιδί των οποίων οι γονείς του έχουν χωρίσει, ή παιδί το οποίο ζει σε ένα δυστοπικό οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος να βιώσει social discrimination, κοινωνική διάκριση, και να βιώσει τον έντονο φόβο της απόρριψης και το φόβο της κοινωνικής απόρριψης, παρατηρώντας το τι συμβαίνει στους άλλους. Υπάρχουν δύο στοιχεία, ξαναλέω. Το ένα στοιχείο είναι τα πραγματικά τραύματα, τα ρεαλιστικά τραύματα κάποιου που τον έχουν κοροϊδέψει, του έχουν κάνει bullying, τα οποία αυτά τραύματα είναι εξίσου βαθιά με τα τραύματα ενός ανθρώπου που ξανά και ξανά φοβάται ότι αν είμαι ο εαυτός μου θα δεχθώ απόρριψη, θα φάω bullying, άρα καταπιέζομαι, κρύβομαι, συρρυκνώνω τον εαυτό μου προκειμένου να μην είμαι ορατός, προκειμένου να μην υπάρχω, ώστε να μην με κατηγορήσουν, να μην με κοροϊδέψουν, να μην με περιγελάσουν.
Θέλω να σε ενημερώσω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα για νεότερους ανθρώπους. Δεν είναι τέλεια, δεν είναι ιδανικά. Είναι καλύτερα για νεότερους ανθρώπους. Μπορεί στα σχόλια να σου γράψουν και άλλοι ομοφιλόφιλοι άνδρες οι οποίοι βρίσκονται στην ηλικία σου ή πάνω από την ηλικία σου για να σου πούν δικές τους εμπειρίες αντίστοιχες, αλλά να σου γράψουν και νεότεροι ομοφιλόφιλοι άνδρες οι οποίοι γεννήθηκαν πριν 25 χρόνια, πριν 26 χρόνια, πριν 28 χρόνια, πριν 20 χρόνια και έχουν βιώσει διαφορετικά τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Δεν έχει εξαλειφθεί η ομοφοβία στην κοινωνία μας σε καμία περίπτωση, όμως τα πράγματα είναι καλύτερα. Η νέα γενιά είναι καλύτερη. Τα νέα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον συνομιλίκων που δεν είναι τόσο ακραία ομοφοβική όπως ήταν οι δικοί μας συμμαθητές όταν ήμασταν μικροί ή όπως ήμασταν εμείς αν ήμασταν και εμείς. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή ότι δεν ήξερα καν την ομοφιλοφιλία. Είχα ακούσει τις υποτιμητικές λέξεις όπως πούστης και αδερφή που λέγονταν και δεν ήξερα τι είναι. Και όταν έμαθα τι είναι είχα περιέργεια. Είχα περιέργεια να καταλάβω πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτή η περιέργεια μου ικανοποιήθηκε μέσα από τις σπουδές μου και ικανοποιήθηκε και μέσα από τη δουλειά μου στο γραφείο, όπου δούλεψα με πολλούς ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό και μπορώ να επιρρώσω μόνο όσα γράφει ο φίλος. Ότι υπάρχει όντως η κοινωνική διάκριση, υπάρχει όντως η κακοποίηση και υπάρχει όντως και ο έντονος φόβος της κοινωνικής διάκρισης, ο έντονος φόβος της απόρριψης, το οποίο μέσα μας δημιουργούν τραύματα επί τραυμάτων. Άρα η ψυχοθεραπεία, η ψυχοεκπαίδευση και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας μπορούν να μας βοηθήσουν, πώς ωραία το έχει γράψει ο φίλος, να βγούμε στο φως και να γνωρίσουμε τα σκοτάδια του δικού μας εαυτού. Ένα λεπτό να βρω ακριβώς πώς το γράψε. Ωστόσο πλέον η ζωή μου και η ψυχική μου υγεία βελτιώθηκε και βελτιώνεται όσο μεγαλώνει η αυτογνωσία, η αυτοεκτίμηση και η συμπόνια για τον εαυτό μου. Ο δρόμος είναι μακρύς και ενδιαφέρον. Παραφράζοντας τη φράση «Το παρελθόν είναι μια άγνωστη χώρα», ο εαυτός μας είναι μια άγνωστη χώρα, άρα οι ανασκαφές συνεχίζονται και τα ευρήματα θα είναι πολλά και πολύτιμα. Επίσης θέλω έτσι να κρούσω λιγάκι τον κόδωνα του κινδύνου για το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, όπου αν κάποιος φοβάται ή πιστεύει πως αν μιλήσει για τον εαυτό του, αν μιλήσει για τις εμπειρίες του, αν μιλήσει για την ομοφιλοφιλία του, δεν θα είναι αποδεκτός και θα δεχθεί καταφρόνηση, πολύ συχνά μπορεί να οδηγεί στο να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί άθελά του την έκθεσή του σε τέτοιου είδους κακοποιητικές συμπεριφορές. Ο φόβος δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος. Επίσης, αν ακούει το βίντεο αυτό ένας ομοφιλόφιλος άνδρας ή μια ομοφιλόφιλη γυναίκα, ένα οποιοδήποτε πρόσωπο που ανήκει στην queer κοινότητα, ψάχνοντας για έναν κατάλληλο ψυχολόγο για εσάς, να διαλέξετε κάποιον ο οποίος να μην έχει ομοφοβικά, πιστεύω, ο ίδιος. Να ψάξετε να βρείτε ψυχολόγο που να είναι queer friendly, gay friendly. Κάποιον ο οποίος να έχει γνώση και να έχει αγάπη για τους ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι που το κάνουν αυτό. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι που δεν έχουν μέσα τους κομπλεξιλίκια, εσωτερικευμένη ομοφοβία και ούτω καθεξής. Ένα θα σας πω, μου είχε ζητήσει πρόσφατα μια γυναίκα την οποία γνωρίζω καλά, αν θα μπορούσα να αναλάβω το παιδί της που κάνει φιλομετάβαση, και της εξήγησε ότι πέραν του ότι πλέον δεν βλέπω κόσμο, επειδή εγώ μέσα μου παραδέχομαι ως ψυχολόγος ότι δεν είμαι κατασταλαγμένη όσον αφορά τα ζητήματα αλλαγής φύλου, δεν θα ήταν σωστό, δεν θα ήταν ορθό να αναλάβω το παιδί, γιατί ενδεχομένως να του μετέδιδα άθελά μου οποιασδήποτε τρανσοφοβικές απόψεις ή πεπιθήσεις μπορεί να έχω, γιατί ακόμη δεν έχω κατασταλάξει. Της εξήγησε ότι ούτως ή άλλως δεν θα αναλάμβανα το παιδί γιατί δεν βλέπω κόσμο, αλλά ακόμη και αν έβλεπα κόσμο δεν θα το αναλάμβανα για να μην το βλάψω.
Αυτά. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Bye.